Θα ήθελα υποχρέωση. Να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, αφού έτσι πρώτα επαναλάβω κάποια πράγματα. Πολύ γρήγορα. Είχατε καταρχάς, συνάδελφοι. Να προσπαθούμε να κάνουμε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Να ακούγεται και ο μάρτυρας, να ακούγεται και ο ερωτών, να προχωράμε. Είχατε μια, όπως είπατε, μια μόνιμη συνεργασία με την Πειραιώς για αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι. Καμιά δεν υπήρχε δέσμευση. Όχι, αλλά είχατε μια συνεργασία. Ελεύθερο μπάγκερ. Είχατε το δικαίωμα να έχετε κάποιον εκτιμητή, αν το θέλατε. Είχατε αλλά το δικαίωμα, το προβλέπτε. Δεν το χρησιμοποίησατε. Δεν το χρησιμοποίησα. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι αν είναι θέμα οικονομικό, δηλαδή στοιχίζει 15.000, πώς στοιχίζει αυτός ο εκτιμητής, ότι το Ντινάν πλήρωσε 60.000 ευρώ για μία μελέτη που δεν εφαρμόστηκε για 3 μήνες και τα πλήρωσε έναν επιστήμονα. Απλά και μόνο για μια επισήμανση για το γεγονός ότι αν μου πείτε ότι ήταν οικονομικό το πρόβλημα, θα σας έλεγα 60.000 δόθηκαν για κάτι που δεν έγινε, 15.000 θα μπορούσαν να δοθούν έτσι ώστε να είχατε μια πιο αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Και είπατε επίσης ότι για να φτάσετε στο σημείο που φτάσετε αποτίμησης των στοιχείων, χρησιμοποίησατε αντικειμενική αξία για τα κίνητα, το ενέχειρο, την αξία που αναγράφεται στο ενέχειρο. Εγώ δεν γνωρίζω τη δουλειά σας, αλλά ασχολούμαι με διαγωνισμούς και γενικώς ασχολούμαι με τα οικονομικά. Αν ήταν να λάβει κάποιος υπόψη αυτά που είναι γραμμένα, δηλαδή αντικειμενική αξία, τιμή ενεχείρου κτλ., δεν χρειάζεται να σας φωνάξει. Μάλλον δεν χρειάζεται να φωνάξουμε κάποιον για να κάνει μια αποτίμηση των στοιχείων, έτσι ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Αυτόν που τον φωνάζουμε για να δούμε ότι τι πράγματι υπάρχει και όχι να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τα οποία υφίστανται, όπου ένα διοικητικό στέλεχος του λογιστηρίου μπορεί να τα βγάλει και τελειώσαμε. Να απαντήσω. Ναι, ναι. Η επισπεύδων εν προκειμένου συνεργάζεται με ένα δικαστικό επιμελητή, με εμένα εκείνη την εποχή, και τι ζητάει από μένα. Ζητάει να κάνω την κατάσκηση, να είμαι προσεκτικός όσον αφορά τις περιγραφές, να μην υπάρχουν ακυρότητες. Να είμαι προσεκτικός όσον αφορά τις περιγραφές. Ναι, λίγο δεν μπορούμε να ακούσουμε, συνάδελφοι. Για τους πλειοδότες να ξέρουν τι παίρνουν, να μην παίρνουν άλλα πράγματα και άλλα να γράφω. Και να δεχτεί με σου βεβαίως, γιατί έτσι είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Πριν οριστεί η αξία εκκίνησης. Ναι. Και αυτό έκανα. Εντάξει. Αλλά πάντως μπορώ να πω, ακολουθήσετε μία μέθοδο ιδιαίτερα απλουστευμένη για να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα για ένα τέτοιο νοσοκομείο. Κατά την άποψή μου, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε με την εμπειρία. Κατάλαβα τη λέτε και εγώ σας λέγω ότι σύμφωνα με όσα πράγματα τα κίνητα είναι οι αντικειμενικές αξίες που ήταν αρκετά καλές. Δεν ήταν χαμηλές, ήταν αρκετά καλές. Όσο αφορά τα ακίνητα, που ήταν και το ουσιώδης κατά την άποψή μου. Όσο αφορά τα κινητά, είχα το ενέχειρο. Ένα άλλο μηχάνημα το εκτίμησα μόνος μου. Αλλά το τιμολόγιο που μου δείξανε. Αυτά τα είχε και το λογιστήριο. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να πάτε εσείς για κινητά, να βγει αυτή. Τα κινητά όχι. Την έβγαζε. Τα κινητά όχι. Την αξία των ακινήτων δεν την είχε το λογιστήριο. Αφού την πήρατε, από η τιμή ενεχείρου λέτε ότι είναι. Για τα κινητά ήταν το ενέχειρο. Για τα κινητά. Αυτά, ακίνητα αντικειμενική αξία. Για τα ακίνητα όμως που είναι αντικειμενική αξία. Δεν μου την έδωσε το Ρικουζάν, την έδωσε ο συμβουλιογράφος την αντικειμενική. Εντάξει, επίσημα έγγραφο για να ξέρω και εγώ που βρίσκομαι. Εντάξει. Να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Αλλά όσον αφορά το πλασματικό όμως ενέχειρο, τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία δηλαδή, εκεί σας είπα, ζήτησα να δω τη σκέψη, τι τιμές είναι αυτές, να μην πέσω έξω πολύ ή να πέσω ελάχιστο. Λοιπόν, και μου είπα, θα σου τηλεφωνήσω και μου δώσε μια τιμή και έβαλα εγώ ένα εκατομμύριο ακόμα. Ναι, και είπατε ότι και επισπεύδωσα σας. Βοήθησε έτσι ώστε να βγάλετε τις τιμές. Τηλεφωνικός όμως, όχι με έγγραφο. Έχω την αίσθηση ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η προσήκουσα μέθοδος για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, που είναι μια τεράστια εγκατάσταση με 50 σελίδες εξοπλισμό. Και επιμένω στις 50 σελίδες εξοπλισμό, γιατί μία γραμμή από τις 50 σελίδες, όπως προηγουμένως σωστά τονίστηκε, στοιχίζει και έως 200.000 ευρώ η ΜΕΘ. Έχουμε και ΜΕΘ που αγγίζουν τις 200.000. Δηλαδή, 38 μονάδες ΜΕΘ καλύπτουν το μισό έως όλο το ποσό της αξίας που βάλετε για την κινητή περιουσία του νοσοκομείου. Εδώ
αισθανόμαστε ότι δεν έγινε η δουλειά όπως έπρεπε να γίνει. Εάν η δουλειά και θα, δεν και έγινε. Για να ολοκληρώσω, ναι, είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι στον ισολογισμό υπήρχε 1,5 εκατομμύριο όλη αυτή η αξία των κινητών. Ξέρουμε ότι όταν μπαίνει κάποια εταιρεία σε ένα πληστηριασμό, προσπαθούμε όλα να τα παρουσιάσουμε λίγο χαμηλά για να κατεβάσουμε την τιμή, έτσι ώστε να έχουμε ή ένα καλό σημείο εκκίνησης για να ανέβει η τιμή ή σε ορισμένες περιπτώσεις, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί επαναλαμβάνω, ασχολούμαι με τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν είναι δημόσια σύμβαση, αλλά είναι στην γενικότερη, στο γενικότερο σκεπτικό. Στις δημόσιες συμβάσεις, όπως ξέρετε, και θεωρητικά και στην πράξη, έχουμε τους λεγόμενους τιμένους διαγωνισμούς. Όταν λοιπόν έχουμε έναν υποψήφιο και μία χαμηλή τιμή, καταλαβαίνετε αυτός ο υποψήφιος δεν έχει λόγο να αυξήσει την τιμή. Και θα σας πω και ορισμένα πράγματα, μια αλληλοχία γεγονότων, έτσι ώστε, αν μπορείτε να μου εκφράσετε μια άποψη. Έχουμε στις 24 πρώτου του 2014 ένα αίτημα εκ μέρους του κυρίου Σάλα για αντικατάσταση του Προέδρου του ΕΡΙΚΟΥ Κωνσταντίνου. Ενδεχομένως το γνωρίζετε, ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε, αλλά λίγο δείτε τις ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2014 έχουμε ένα μνημόνιο όπου συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς και μέσω αυτού του μνημονίου έχει κάποια προνόμια. Έχουμε στις 18/9 μία εταιρεία που λέγεται η Μυθέα, θυγατρική της Πειραιώς, ασχολείται με τα τουριστικά και κάτι παρόμοια και αποφασίζει να ασχοληθεί και με ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό θεωρητικά. Και έχουμε μία τροπολογία, προσέξτε, 19/9 ημέρα Παρασκευή, η οποία ανοίγει ξαφνικά όλη αυτή τη διαδικασία, το διαγωνισμό, ο οποίος σαφώς βέβαια η προκήρυξη έγινε κάποιους μήνες πριν, αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η τροπολογία, όποιος κι αν ενδιαφερόταν να έρθει σε αυτόν τον διαγωνισμό, θα σας πω τι έλεγε αυτή η τροπολογία, δεν είχε λόγο να πάρει μέρος. Η τροπολογία έλεγε σε γενικές γραμμές ότι η άδεια λειτουργίας και η άδεια ίδρυσης είναι ένα πράγμα και περπατάει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Γιατί αν κάποιος ήθελε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, και θα ήταν κάποιο νοσοκομείο, από τη στιγμή που δεν είχε την άδεια ίδρυσης στα χέρια του, δεν μπορούσε να πάρει μέρος στον πληστηριασμό, να βάλει χρήματα και μετά να την αποκτήσει. Ως εκ τούτου, μπορεί ο χρόνος, πράγματι να ήταν 2,5 μήνες, επί της ουσίας όμως, ο χρόνος που έμενε έτσι ώστε να εκδηλώσει κάποιος ένα ενδιαφέρον ήταν μόνο 4 μέρες. Από Παρασκευή έως Τρίτη. Και βέβαια γίνεται ο πληστηριασμός. Εμφανίζεται μόνο ένας επενδυτής. Έχετε μεγάλη πείρα σε αυτά τα θέματα. Δεν απορρίσατε που εμφανίζεται ένας μόνο επενδυτής σε μία τιμή η οποία θεωρείται καλή για σας και εν πάση περιπτώσει και λέτε ότι αυτοί που δεν ήρθαν γιατί είχαν κατά νου το κριτήριο της τιμής, δηλαδή το θεώρησαν ακριβό, γι' αυτό δεν ήρθαν. Αυτή η αλληλουχία όμως των γεγονότων δεν σας δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτός ο διαγωνισμός προοδευτικά και διαχρονικά έκλεινε με αποτέλεσμα να ξέρουμε ενδεχομένως κάποιοι από εμάς, να μας δημιουργείται η αίσθηση ότι από πριν είχε αποφασιστεί ο ανάδοχος του συγκεκριμένου πληστηριασμού. Δεν σας δημιουργείται αυτή η αίσθηση με όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί το να μου λέτε ότι έχουμε 2,5 μήνες καιρό για να ετοιμαστούμε, πράγματι έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε 15 μέρες. Αν οι αντικειμενικές συνθήκες... Λοιπόν, η απάντησή σας, κύριε Μάρτυρα, αν οι αντικειμενικές συνθήκες δεν με επιτρέπουν να ετοιμαστώ, τότε καταλαβαίνετε, δημιουργούνται κάτι παράξενες εντυπώσεις στο μυαλό του οποιοδήποτε για το κατά πόσο αυτός ο πληστηριασμός ήθελε να ήταν πράγματι ανοιχτός σε πολλούς ή να ήταν κλειστός μόνο σε έναν. Μάλιστα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας με την αξία των κινητών, ο Φιλιέτης, προκειμένου το ο Ρίκος Δινά, δεν είχε κανένα συμφέρον να βάλει χαμηλή τιμή, διότι το αντίθετο μάλιστα, να ανεβάσει την τιμή για να αποκτήσει περισσότερο πληστηρίες. Ναι, αυτό όμως για να μειώσει ή να εξαλείψει τα χρέη. Αυτό δεν το ήθελε η τράπεζα. Δεν... Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν το ήθελε η τράπεζα. Δεν νομίζω να υπάρχουν αυτοί. Ναι, και η τράπεζα όρισε διοικητικό συμβούλιο. Και μια τελευταία ερώτηση. Δεν μπορώ. Είπατε ότι δεν είχατε επαφή με πολιτικά πρόσωπα.
Από κανέναν απολύτως. Ναι, σα, εντάξει, το είπατε. Δεν. Με συμβούλους υπουργών ή κάποια διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Απολύτως με κανέναν. Δεν είχατε με κανέναν. Απολύτως με κανέναν. Και με την Τράπεζα Πειραιώς είχατε καθαρά υπηρεσιακή σχέση και δεν σας φώναξαν. Τηλεφωνούσαν, θέλω να πάρει δουλειά, ξέρω εγώ εδώ. Ναι, δεν σας φώναξαν να συζητήσετε οτιδήποτε. Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.